Το 1989 στον τελικό βρέθηκαν ο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο. Στο 8ο λεπτό, νωρίς, ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά στο σκορ. Με τον Μαυρίδη να πλασάρει τον Παπαδόπουλο μετά την εκπληκτική εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να κάνει το 1-0. Ο Μαραγκός δίνει στον Ζάκα που κάνει την επέλαση και πλασάρει τον Νίκο Σαργκάνη. Στο 35ο λεπτό ο Πανιόνιος ισοφαρίζει και δίνει νέο ενδιαφέρον σε αυτό το τελικό που είχε σαφές φαβορί. Ο Ζάκας με το αριστερό κάνει το 1-1. Η εκτέλεση του κόρνερ, υπάρχει χέρι και πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που υπέδειξε ο διαιτητής ο κύριος Ναζίρης. Πέναλτι που θα εκτελέσει ο Δημόπουλος, Παναθηναϊκός μπροστά 2-1. Στο 44ο λεπτό. Και στη συνέχεια ο Σαμαράς στον Σαραβάκο, επειδή τους Πανιόνιους έχουν σταματήσει πιστεύοντας ότι είναι offside, ο Σαραβάκος θα πλασάρει με αντίπαλο την ομάδα που τον ανέδειξε, θα κάνει το 3-1. Σκορ με το οποίο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 1989. Και η απονομή με τον Κώστα Μαυρίδη να σηκώνει το τρόπο.